Εγώ θέλω να πάμε τώρα mm. να μιλήσουμε για τα προβλήματα της εφηβείας και μας τα πει ο ειδικό μας, ο συνεργάτης μας, ο άνθρωπός μας. Δεν συνεννοούμαστε, Νίκο. <laughs> Δεν συνεννοούμαστε με τα έφηβα. <laughs> Δεν συνεννοούμαστε με τα εφηβάκια. Τι γίνεται. Δυσκολευόμαστε. Δυσκολευόμαστε. Η <laughs> περίοδος <laughs> μεταξύ της παιδικής και της Ενήλικη ζωή, νομίζω ότι είναι μια δύσκολη περίοδο ούτω ή άλλω. <χι> ε... Πολλά νεύρα έχουν όμω. Ε. <χι> Πολλά <χι> θέματα. νεύρα, πολλέ εκρήξει και θα έλεγα δυστυχώ ακολουθούν και την παθολογία των μεγαλύτερων mm. σε όλη την παθολογία των μεγαλύτερων mm. με αυξανόμενο ρυθμό σε σχέση με του μεγαλύτερου. Δηλαδή, αν έχουμε για παράδειγμα μια αύξηση σε κάποια παθολογία, εδώ έχουμε με πολλαπλάσιο ρυθμό. Δυστυχώ που το λέω αυτό. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό που το έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ από το είδα τη στήλη είναι η βία. Η έκρηξη okay. τη βία στην εφηβική okay. ηλικία η οποία ακολουθεί δυστυχώ την έκρηξη τη βία που υπάρχει στου ενήλικε και δυστυχώ το βλέπουμε ακόμα και στα κορίτσια. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία μάλλον είναι εκρηκτική, μάλλον ακολουθεί μια κατάσταση, μια, μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει γενικότερα η κοινωνία. Yeah. 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 Λοιπόν, πάμε yeah. να δούμε τώρα έτσι, να το αποκρυπτογραφήσουμε λίγο. Αν θέλει, mm -hmm. Νίκο. Καρέ-καρέ. Καρέ-καρέ, yeah. ακριβώ. Κοινωνική αποδοχή. Άγχο για κοινωνική αποδοχή. Εφηβείο, όπω λέγαμε προηγουμένω, είναι η ενδιάμεση χρονική περίοδο μεταξύ τη ενήλικη ζωή και μεταξύ τη παιδική ζωή. Κύρια ανάγκη είναι να με αποδεχτούν οι συνομιλικοί μου. Mm. Από εκεί και πέρα, κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η ολοκλήρωση τη ταυτότητά μου. Είναι λοιπόν πάρα, πάρα πολύ βασικό. Ε, θα έλεγα ότι το αξίζω σε αυτή την, εποχή, σε αυτή την ηλικία ισοδυναμεί με το με αποδέχονται. Α σκεφτούμε ωστόσο το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ειδικά στον χώρο των μέσων κοινωνική δικτύωση, όπου εκεί πέρα το αξίζω σημαίνει, με αποδέχονται σημαίνει, παίρνω περισσότερα yeah. likes. Άρα λοιπόν yeah. αυτό είναι πολλαπλάσιο τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπήρχε μάλιστα μια μελέτη, η οποία φαίνεται ότι η δημοφιλία των εφήβων σημαίνει και αύξηση γενικότερα των ακαδημαϊκών επιδόσεων. Δηλαδή, ο δημοφιλή εφήβο. Είναι και αυτό ο έφηβο, ο οποίο όταν είναι δημοφιλή σε κάποιου συγκεκριμένου παράγοντε, όχι σε αρνητικού παράγοντε προφανώ, είναι και αυτό ο οποίο είναι και ο καλύτερο γενικότερα προσαρμοσμένο στο κοινωνικό περιβάλλον. Τον αποδέχονται περισσότερο και κυρίω είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει καλύτερε ακαδημαϊκέ επιδόσει. Mm -hmm. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από έρευνα, όπω λέγαμε προηγουμένω. Έχουν προβλήματα αυτοεκτίμηση. Οι δεν εκτιμούν τον εαυτό του, σωστά. Ναι, ακριβώ. Υπάρχουν προβλήματα αυτοεκτίμηση και ξέρει. Έχει όλο αυτό να κάνει με τι αλλαγέ οι οποίε υπάρχουν στο σώμα μου. Βέβαια. Όταν γενικότερα, πάντα μέσα από έρευνε, φαίνεται ότι για να μπορέσω εγώ να απορροφήσω μια αλλαγή που συμβαίνει στο σώμα μου, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον έξι μήνε έω δύο χρόνια. Yeah. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ συμβαίνουν αλλαγέ οι οποίε συμβαίνουν στη διάρκεια των εβδομάδων ή των δύο μηνών, και κοσμογονικέ αλλαγέ. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τι αποδεχτώ. Είναι ιδιαίτερα λοιπόν δεκτική γενικότερα στην απόρριψη την οποία μπορούν να δεχτούν από τα διάφορα περιβάλλοντα και θα λέγαμε ότι πάντα με βάση έρευνα τα κορίτσια mm. δυσκολεύονται περισσότερο στο συγκεκριμένο τομέα. Ίσως γιατί υπάρχει μια κοινωνική καταπίεση εξαίρεση, ώστε να είναι ελκυστικέ. Μάλιστα. Έχουμε και ζητήματα με διαταραχέ στο φαγητό, δηλαδή διαταραχέ πρόσληψη τροφή, για να το θέσουμε έτσι, Νίκο. Ναι. Χαρακτηριστικό επίση το οποίο έχουμε διαταραχέ πρόσληψη τροφή, να θυμίσω την νευρική ανορεξία mm -hmm. από την οποία δυστυχώ έχουμε θρυνήσει θύματα, αρκετά θύματα, αρκετέ κοπέλε ουσιαστικά έχουμε α, θρυνήσει. Να θυμίσω τη βουλημία, η οποία βουλημία σημειωτέων ότι είναι σε κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία 20 χρόνια. Κατακόρυφη θα δούμε και σε τι αύξηση είναι, με ή χωρί προκλητό εμετό. Και τελευταία υπάρχει και μια καινούργια έτσι παθολογία, η οποία λέγεται ορθορεξία, όπου Α, ναι. η ορθορεξία ακριβώ αφορά την άξιον προς τον παρόν λίγο περισσότερο ποσοστό σε σχέση με το 1% των εφήβων και ωστόσο φαίνεται ότι εκεί δεν παίζει ρόλο η Ποσότητα του φαγητού το οποίο παίρνω, αλλά η ποιότητα του φαγητού. Δηλαδή υπάρχει μια ψυχαναγκαστική τήρηση ενό προγράμματο, ω προ το πόσο βιολογικά είναι τα φαγητά τα οποία τρώω, ω προ το πόσο για παράδειγμα παίρνω συγκεκριμένε θερμίδε, ω προ το πόσο πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν είναι ένα ψυχαναγκασμό, ο οποίο έχει ε, μπει στη διατροφή μου ουσιαστικά, θα το λέγαμε πολύ απλοϊκά για να γίνει πιο κατανοητό. Mm. Από εκεί και πέρα, ξέρει Μπάμπη και Μέρι, ισχύει το ότι οι αλλαγέ στο σώμα, μου, αυτό που λέγαμε προηγουμένω, ουσιαστικά τι σημαίνουν η χαμηλή αυτοεκτίμηση, όταν υπάρχει και μια κοινωνική πίεση σχετικά με το πώ πρέπει να είναι, πρέπει mm. να είναι το σώμα μου, να είμαι αδύνατο, να είμαι, να είμαι, να έχω ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Όλο λοιπόν αυτό ουσιαστικά τι κάνει, στρεβλώνει την εικόνα του σώματο. Η στρεβλή εικόνα του σώματο είναι η βάση για κάποιε παθολογίε οι οποίε έχουν να κάνουν σε σχέση με τη διατροφή. Αυτό που λέγαμε προηγουμένω είναι ότι και οι άνδρε έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα σε σχέση με της διαταραχέ πρόσληψης τροφής αφορά βεβαίως ε, κυρίως Ανελέητα τα social media Ακριβώς, ανέλεητα τα social media με αυτό και ουσιαστικά είναι η, η, η τάση των ανδρών να φαίνονται μειώδει, να φαίνονται έτσι ε, με κάποιο ιδιαίτερο σώμα Ξέρεις, θα έλεγα ωστόσο ότι πάντα με βάση την αλάνθα στη γνώση των αριθμών το 40% των ανορεξικών είναι κοπέλε οι οποίε είναι σε ηλικία 15 έω 19 ετών. Τα 20 τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, έχει τριπλασιαστεί συγκεκριμένα τα ποσοστά τη βουλημία. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι μόλι το 1 τρίτο των ανορεξικών και μόλι το 6% των βουλημικών αποτείνονται σε ειδικό τη ψυχική υγεία. Ψυχολόγο, ψυχίατρο, ούτω ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία τουλάχιστον προ τη βουλημία, το 6%. Λιγότερο από ένα στου 12, mm -hmm. για παράδειγμα 13, ουσιαστικά τι κάνουν, υποτιμούν το πρόβλημα, υποεκτιμούν το πρόβλημα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει από εκεί. Mm -hmm. Έτσι. Που αυτό μπορεί να επηρεάζει και τη σεξουαλικότητά του, και αν αυτό δεν υπάρχει και ένα, μια ιστορία. Ε. Μπορεί να επηρεάζει τη σεξουαλικότητα, και αν υπάρχει μια προϊστορία, νομίζω ότι όλο αυτό σαφώ ε, παντρεύεται με αυτό που mm -hmm. λέγαμε προηγουμένω σε σχέση με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Ξέρεις, ε, Ω προ τη σεξουαλικότητα, για παράδειγμα, σκέψω ότι ακόμα στην εποχή του 2024, ε, η ομοφιλοφιλία θεωρείται ταμπού, θεωρείται ταμπού από πολλέ οικογένειε. Πολλέ οικογένειε επίση δεν μιλούν για τη σεξουαλικότητα, δεν μιλάμε mm. για τη σεξουαλικότητα ακόμα. Βεβαίω, το διαδίκτυο καραδοκεί. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίε τι οποίε παίρνω δεν είναι και οι πιο κατάλληλε πληροφορίε. Άρα λοιπόν, μεγαλώνει, θα έλεγα, μια γενιά με στραβή, στρεβλή σεξουαλικότητα. Ε, στην ανακάλυψη τη σεξουαλικότητα, ωστόσο, αυτό το οποίο ισχύει ότι πολλέ φορέ υπάρχουν, έτσι, θα έλεγα, κάποιε παροδικέ ομοφιλοφιλικέ τάσει στην περίοδο τη εφηβεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο θα γίνει ομοφυλόφιλο. Άρα, αλλά με βάση την αλάνθαστη γνώση των αριθμών που έλεγα και προηγουμένω, φαίνεται ότι οι άνθρωποι ενήλικε πλέον, οι οποίοι έχουν δηλώσει ταυτότητα ομοφιλόφιλου είναι οι άνθρωποι περίπου ανάλογα με την έρευνα από 1,5 έω 4%. Οι άνθρωποι όμω οι οποίοι είχαν ομοφιλοφιλικέ φαντασιώσει ήταν γύρω στο 8%. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ομοφιλοφιλικέ εμπειρίε, κυρίω στην περίοδο τη εφηβεία, φτάνουν πάνω από το 30%. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν ομοφιλόφιλοι. Σκεφτείτε όμω έναν έφηβο, ο οποίο βιώνει πάρα πολύ δύσκολα όλη αυτή την περίοδο, ο οποίο βιώνει τη σεξουαλικότητά του πάρα πολύ δύσκολα και ουσιαστικά τυχαίνει κάτι που δεν τυχαίνει, είναι αρκετά συχνό όπω λέμε. Άρα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Και σίγουρα από εκεί και πέρα είναι κάτι που θα έλεγα ότι η κοινωνία, και αυτό φάνηκε πρόσφατα από την συζήτηση η οποία έγινε σε σχέση με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το πόσο ανέτοιμοι ήμασταν να αντιμετωπίσουμε μια παρόμοια κατάσταση. Βέβαια. Πάμε λίγο τώρα, Νίκο, να φωτίσουμε και τι συμπεριφορέ κινδύνου. Ναι, συμπεριφορέ κινδύνου. Συμπεριφορέ κινδύνου ξέρεις, έχει να κάνει με δύο ε, τομεί, θα έλεγα. Σε σχέση με τον, ότι ο βαθύ εγκέφαλο, ο συναισθηματικό εγκέφαλο, yeah. είναι ο εγκέφαλο ο οποίο ήδη στην περίοδο τη εφηβεία έχει οριμάσει, ήδη υπάρχει. Από εκεί και πέρα, ο προμετωπιαίο λοβό, ο οποίο έχει να κάνει κυρίω με τη συλλογιστική τη λήψη των αποφάσεων και με τι εκτελεστικέ λειτουργίε, <coughs> δεν έχει οριμάσει, γιατί οριμάζει αργότερα, στην ηλικία των 25 έω 30 ετών. Άρα λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι συναισθηματικά. Δρό χωρί yeah. πολύ πολύ να το σκέφτομαι. Αυτό το δρό συναισθηματικά σημαίνει ότι περνάω πολύ εύκολα στη δράση, ακόμα και αυτοκαταστροφικά κάποιε φορέ. Και άρα λοιπόν έχω συμπεριφορέ κινδύνου, οι οποίε βεβαίω προφανώ εκείνη εκεί την περίοδο, τη χρονική περίοδο τη ζωή μου, δεν μπορώ να τι κατανοήσω. Αυτό τι σημαίνει, περνάω γρήγορα στη δράση και κάνω πράγματα χωρί πολύ πολύ να το σκέφτομαι. Mm -hmm. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Η δράση φέρνει αντίδραση. Έχει Έχει με και οι συγκρούσει με του γονεί είναι. Είναι. είναι πραγματικά συγκρούσει οι οποίε υπάρχουν και θα έλεγα ότι είναι και θεμητέ. Και πρέπει να είναι και αντιμετωπίσιμες. Έστω και αν ε, ξέρετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε μια έρευνα, μάλιστα τη σχολιάσαμε στη Νέα Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, mm -hmm. όπου έλεγε ότι μάλλον η ελληνική οικογένεια καλά κρατεί. Η Ελληνίδα Μάνα, η περίφημη αυτή Ελληνίδα Μάνα, <laughs> μάλλον φαίνεται <laughs> ότι μιλάει αρκετά καλά με τον έφηβο τη. Mm -hmm. Έρευνα η οποία είναι ε, πολύ έμπειρη από το, ε, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχική Υγιεινή. Φαίνεται λοιπόν ότι περίπου οι 8 στι 10 μητέρε έχουν μια καλή, ένα, ένα καλό κανάλι επικοινωνία. Όχι μόνο γιώσος, ζακέτα να πάρει. Όχι μόνο <laughs> ζακέτα να πάρει, δηλαδή. <laughs> Αντίστοιχα και οι πατεράδε φαίνεται ότι έχουν ένα καλό κανάλι επικοινωνία, ένα ποσοστό περίπου 70%, 68% συγκεκριμένα. <laughs> Όπως Όπω επίση φαίνεται ότι η ελληνική οικογένεια καλά κρατεί, ίσω δεδομένο το ότι πάντα από τη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι περίπου ένα ποσοστό 7 στι 10 οικογένειε έχουν ένα γεύμα ημερησίω όλοι μαζί. Άρα λοιπόν μαζεύεται η οικογένεια όλοι yeah. μαζί. Άρα μάλλον φαίνεται ότι η οικογένεια καλά κρατεί. Βέβαια, ω προ το συγκεκριμένο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο στο ότι περίπου οι μισοί γονεί δεν γνωρίζουν τι σελίδε, τι ιστοσελίδε που μπαίνουν οι έφηβοι mm. γη του. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει. Καλά, κύριε. Από εκεί Χαρά και πέρα. Τα οικογενειακά τραπέζια δεν είναι και πολύ μεγάλη αλήθεια. Σίγουρα ένα δεν είναι και πολύ μεγάλη, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ξέρει επικοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει επικοινωνία. Γιατί ξέρει, μέρη σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 1 στου 7 εφήβους, λίγο μεγαλύτερο από το 15% όπου φαίνεται ότι δεν επικοινωνούν καθόλου μα καθόλου με την οικογένειά τους. Ο όχι εγώ. απλώς υπάρχει μια κακή επικοινωνία, δεν υπάρχει καθόλου Αδόλου. επικοινωνία με την οικογένειά τους και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει, mm. -hmm. ούτως ώστε να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί κυρίως προφανώς τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε και σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι ο εκφοβισμός. Εδώ θα mm. σηκώνει πολλή συζήτηση, το έχουμε Εντάξει. αναπτύξει βεβαίως και πολλές φορές. Ε, ναι, το έχουμε αναπτύξει πολλές φορές, εκφοβισμός, θα έλεγα ότι από εκεί και πέρα υπάρχει ηλεκτρονικός εκφοβισμός, σχολικός mm. εκφοβισμός, αλληλοδιαδέχονται ο ένα τον άλλον πολλές φορές. Ε, Ξέρει, με τον όρο σχολικό εκφοβισμό, ίσω παλιότερα τον χρησιμοποιούσαμε για εκφοβισμό που συμβαίνει πέραξη του χώρου του σχολείου. Ναι. Δεν ισχύει αυτό ωστόσο. Μάλλον φαίνεται ότι ο εκφοβισμό πρέπει να τον λέμε ξεκάθαρα και μόνο του, ίσω γιατί δεν συμβαίνει μόνο, ίσω με βάση το σχολείο και από εκεί και πέρα διαχέεται, θα έλεγα, στη γειτονιά και όχι μόνον. Σύμφωνα, σύμφωνα με αυτό που λέγαμε επίση, υπάρχει μια ταχύτατη εναλλαγή μεταξύ θυμάτων και φυτών, uh -huh. Δηλαδή, ο θήτη μπορεί να γίνει θύμα και uh -huh. το θύμα μπορεί να γίνει θήτη, κυρίω στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, όπου πραγματικά είναι μια καινούργια τεράστια πληγή η οποία ανοίγει, την οποία πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτήν την πληγή, δεδομένου του ότι α, μπορεί να γίνει σε όλα τα μήκη ή από όλα τα μήκη uh -huh. και πλάτη τη γη, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, 24 ώρε το 24 ώρα 7 ημέρε την εβδομάδα. Uh -huh. Βεβαίω, τώρα όλα αυτά ε, πρέπει να πούμε, Νικόλα, ότι. Δημιουργούν θέματα στα παιδιά, mm. έχουν διαταραχέ ψυχολογικέ. Και δεν είναι κακό να λέμε ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά μα προβλήματα, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Και, Εννοείται. και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε δηλαδή, γιατί αν το αντιμετωπίσει τώρα δεν θα το συναντήσει πεθαύριο. Εννοείται ναι, ναι. και δεν πώς. είναι καθόλου κακό. Ξέρει, είναι χαρακτηριστικό το ότι 7 στου 10 εφήβου, πάντα με βάση την έρευνα που ανέφερα προηγουμένω, νιώθουν ότι σπάνια, οι λίγε φορέ για παράδειγμα, αισθάνονται λυπημένοι μελαγχολικοί. Δεν σημαίνει βεβαίω ότι αυτοί οι έφηβοι είναι έφηβοι οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα τη κατάθλιψη. Φαίνεται ότι στην κατάθλιψη έχουν πέσει ένα ποσοστό ανάλογα με την έρευνα από 4 έω 5%. Είναι περίπου ένα στου 20 ηφεβίωση. Είναι. είναι ένα πολύ είναι. μεγάλο ποσοστό όμω το οποίο οφείλει να μα προβληματίσει ακριβώ. Όταν μιλάμε για κατάθλιψη, και μιλάω για κατάθλιψη ίσω επειδή είναι η πιο συνήθι μορφή. έτσι... Ε, παθολογίας, τα συμπτώματα είναι κόπωση, είναι χρόνια κόπωση, είναι ψυχοσωματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, είναι απομόνωση που μπορεί να έχει ο έφηβος, κλείσιμο δηλαδή στον εαυτό του, επιθετικότητα. Πολλές φορές δυστυχώς όλα αυτά τα συμπτώματα που περιγράφονται μπερδεύονται με φυσιολογικά mm. συμπτώματα που υπάρχουν στην εφηβεία. <laughs> Θα έλεγα ότι το χαρακτηριστικό είναι η χρονιότητα, δηλαδή ότι αν συμβαίνει κάτι για μία εβδομάδα, για δύο εβδομάδε. Ίσως δεν πρέπει τόσο πολύ να του προβληματίσει. Όταν όμως συμβαίνει για κάποιους μήνες συνεχόμενα, ναι, τότε υπάρχει ένα καμπανάκι. Το επόμενο είναι αϊπνία. Διαταραχή τη όρεξη, αυτά που λέγαμε προηγουμένω, δηλαδή ανορεξία, βουλημικέ τάσει, τι οποίε μπορεί να έχει, χαρακτηριστικότατο στην εφηβεία μείωση τη σχολική απόδοση. Mm. Όταν έχουμε ένα μαθητή του 17 και ξαφνικά αυτό ο μαθητής βρίσκεται στο να φλερτάρει με το 13, με το 11, mm. με το 12, mm. δεν σημαίνει μόνο απλά ότι έχει μπλέξει με κακέ παρέε. Και από εκεί και πέρα, προφανώ, υπάρχει και ο αυτοκτονικό ιδεασμό, όπου ο πραγματικά είναι... εκεί σημαίνει ότι. Πο... Διαρκώ το βλέπουμε μπροστά αυτή... το μα αυτή την περίοδο, ναι. Και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου στους εφήβους. Δεν είναι μικρή δηλαδή αιτία θανάτου. Έχει αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια Πάντα με το ερωτηματικό το ότι ίσω 40 χρόνια πριν δεν δηλώνονταν πολλέ αυτοκτονίε. Ναι, ίσω είναι και αυτό έτσι, Νίκο. Ακριβώ, ναι. κατά 300%. Άρα βάζουμε ένα ερωτηματικό πάνω σε αυτό. Αλλά ωστόσο φαίνεται ότι οι απόπειρε αυτοκτονία είναι από 50 έω 100 φορέ περισσότερε σε σχέση με τι πετυχημένε εντό αγωγικών αυτοκτονίε τι βλέπουμε. Πάντω για να πούμε το καλό, το καλό Το καλό νέο είναι ότι στην Ελλάδα μάλλον κινούμαστε ακόμα σε χαμηλά ποσοστά. Δεν σημαίνει βεβαίω ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην μα προβληματίζει όλο αυτό. Αλλά μάλλον κινούμαστε σε χαμηλά ποσοστά. Πετυχημένε αυτοκυρίε δηλωμένε τουλάχιστον, γιατί προφανώ υπάρχουν και άλλε ναι. οι οποίε δεν είναι τόσο δηλωμένε. Ναι. Ε, δεν έχουν δηλωθεί. Πώς θα Μιλούμε. Πώ θα δηλωθεί δεν διαβάζει κιόλα. Ακριβώ. Δυστυχώ. <laughs> Δυστυχώ <laughs> ναι. πραγματικά βλέπουμε καταστάσει οι οποίε έχω την αίσθηση ότι όχι απλώ πρέπει να μα προβληματίσουν, όχι απλώ πρέπει να μα θυμώσουν. Δεν ξέρω, είναι, είναι καταστάσει οι οποίε είναι μοναδικέ. Ε, δεν, 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 ξέρω. Δηλαδή, ξέρει, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι τιμωρεί ένα παιδί, το οποίο παιδί φεύγει από το μάτι του το κόσμο, πλεγμένο, κατά τη γνώμη μου, στα δίχτυα τη παθολογία. Από εκεί και πέρα μπορεί και. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά Συνήθω, τι περισσότερε yeah. φορέ, μάλλον υπάρχει παθολογία. Είναι ότι τιμωρεί προφανώ και αυτού που μένουν πίσω. Yeah. δεδομένο Δεδομένου του ότι και αυτοί που μένουν πίσω βιώνουν το δικό του γολγοθά, έχουν τα δικά του συναισθήματα δύσκολα, δυστοπικά συναισθήματα. Και από εκεί και πέρα του τιμωρεί με το να θεωρήσει ότι το παιδί ουσιαστικά έφυγε ε, έχοντα διαπράξει ε, yeah. το, το, το μέγιστο αμάρτημα. Νομίζω ότι είναι μοναδικά ίσω αυτά που βλέπουμε και ίσω πρέπει να μα προβληματίσουν και. Όμω να έχουμε όλη άποψη και φωνή πάνω σε αυτό. Βέβαια, σήμερα. και στην Εκκλησία τη Αγάπη σα είναι κάποιοι και πιο ευέλικτοι. Για okay, <συσοφίλου> εσύ, α κάνουν πράξη αυτό που λέει το, η νούμερο ένα α, αξία και αρχή του χριστιανισμού. Είναι η αγάπη, δεν είναι? <συσοφίλου> ναι. Για το διπλανό μα. Είναι η αγάπη, είναι η αποδοχή. Αναγκάστη. <συσοφίλου> και να αποδέχομαι εγώ που είμαι απλή χριστιανή, να μην αποδέχεσαι εσύ. Ακριβώ. Να είσαι και εξή, Να ξεκαθαρίσουμε το εξή: ότι η παθολογία δεν είναι μια κατάσταση, γιατί ξέρετε. Πραγματικά με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό, άκουσα το οτιδήποτε μπορούσα να ακούσω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Που ήρίζει τον παρόδο βεβαίω mm. το αποφάσισε η Εκκλησία από μόνη τη. Γιατί οι αρχέ δεν έχουν αποφασίσει, δεν έχουν καταλήξει για το τι, προ... το τι συνέβη ακριβώ. Ακριβώ. Μπορεί ναι. και να μην είναι. Ακριβώ. Μπορεί και να κάποιοι, μην είναι. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι, δουλεύουν στο CSI, ας πούμε. Ακριβώς. α πούμε. Ακριβώ. Νιου York. Ακριβώ. Είναι, είναι νομίζω πραγματικά μονα, μοναδικό, απαράδεκτο. Δεν δε, 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 δε ξέρω. Είναι μια κατάσταση η οποία. Είναι... Uh -huh. Δεν, δεν, δεν έχει άποψη πλέον επάνω σε αυτό. Δηλαδή, μένει άφωνο μπροστά σε μια τέτοια σκληρότητα. Γιατί πραγματικά πρόκειται για σκληρότητα. Τιμωρητικότητα, σκληρότητα απέναντι σε ένα παιδί. Το οποίο και αν έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί, Γιατί πολύ ορθά, όπω λε, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε. Γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί, αλλά και αν ακόμα έχει συμβεί, προφανώ πρόκειται για ένα παιδί το οποίο περνά στη δράση πολύ γρήγορα και πολλέ φορέ αυτή η δράση προποθέτει, όπω λέγαμε προηγουμένω, τι παθολογία. Uh -huh. άρα, άρα λοιπόν, τιμωρεί την παθολογία άρα, και, τιμω, χρειά... και την οικογένεια. Όπω πολύ σα το, το είπε, yeah. που είναι μια χαρακάμενη πλέον οικογένεια και έχει <Ρίως>... τον πόνο τη και δεν χρειάζεται να την τιμωρεί και η Εκκλησία. <Ρίως>, ακριβώς, άρα, συνοψίζοντα. Τα σημάδια να προσέχουν οι γονεί και, και να παιδιά του, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά του, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και πάνω από όλα να καταλαβαίνουμε και να είμαστε δίπλα και mm. να έχουμε μια καλή επικοινωνία. Mm. Όταν λέω καλή επικοινωνία, εννοώ ε, ποιοτική όσο το δυνατόν περισσότερη επικοινωνία, όχι κατά ανάγκη να έχουμε καλέ σχέσει. Γιατί δυστυχώ την περίοδο αυτή οι σχέσει <laughs> δοκιμάζονται ε, τόσο των εφήβων όσο και των ενηλίκων. Άρα λοιπόν καλή επικοινωνία σημαίνει ότι έχω ανοιχτού διάβλου και επικοινωνία. Και όχι τελικά το ότι δεν τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε και είναι θετικό, έστω και αυτή την περίοδο. Εφηβεία είναι θεπαράστατα, λέγαμε, έτσι. Πολύ καλά το πω. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ.